Προσκυνήσομαι και προσπέσομαι.
σαν αριθμή των πίστων της Ορθοδοξίας δέχνων, ανδρών, γυναικότε και παιδίων, μικράς Ασίας, Πόντου και Θράκης, ποιοι την εσπολιώδυνα υπέστησαν υπό τον Υιόν της Άγας Μαρτύριας, ευρώντες μαρτυρικό θάνατο, τούτους αφανίστε επιφάνη θύρω ασύμνης τιμίζομε, αυτοί χάρις ουρανούς μεταγγέλων, μαρτύρων και ομολογητών, πρεσβεύουσιν ακαταπάστος υπέρ του ευσεβού Σίμων γένου. Στρατιάν αρθροφόρων ορθοδόξων στιμίζομαι τον αμάνοχοντων του γένους, την ψυχή λέησετε εσύ, σε τον ιεραρχό παρεμπόδι, συστήθη ή αερομαρτύρων της Μικρασίας την Κυριακή πρώτη της
Το μαρτύριο και ο Σταυρός συνδέονται πάρα πολύ έντονα. Και ακούμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο να μας λέει: μην ασχολείστε με δευτερεύοντα, με τυπικά πράγματα του παλαιού νόμου, αλλά έχετε μπροστά σας τον Σταυρό του Χριστού. Γιατί τι λέει ακριβώς? Ακούστε μία πρόταση, τι λόγια έχουν γραφτεί και είναι τα λόγια της πίστης μας, αδελφοί μου, και πρέπει να τα χαρούμε. Όσο για μένα, λέει, μακάρι να μην καυχηθώ ποτέ για τίποτε άλλο, παρά μόνο για τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούστε λόγο, χάρη στον οποίο ο κόσμος έχει πια νεκρωθεί για μένα και εγώ έχω νεκρωθεί για τον κόσμο. Ποιος από εμάς θα μπορούσε να επαναλάβει κάτι τέτοιο, να βιώνουμε τόσο έντονα την παρουσία του Σταυρού και του γεγονότος της Σταυρώσεως του Χριστού μας στη ζωή μας, ώστε να μπορούμε να επαναλάβουμε αυτά τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Και συνεχίζει, δεν αναφέρω όλο το κείμενο, μόνο με άλλη μία πρόταση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Λέει προς το τέλος, στο εξής λοιπόν, κανείς να μην του προκαλεί προβλήματα. Γιατί ήδη φέρω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών που έχω υποστεί για τον Κύριο Ιησού. Και εννοεί και πραγματικές πληγές, σωματικές. Ξέρουμε πόσο ταλαιπωρήθηκε ο Απόστολος Παύλος και ξύλο έφαγε και φυλακίστηκε, αλλά και ψυχικές πληγές. Μας λέει πολλές φορές ο ίδιος για τους ψεύτικους αδελφούς, τους ψευδάδελφους που αυτός έχτιζε το έργο του Θεού και αυτοί πήγαιναν από πίσω και τον γκρέμιζαν. Πόσο όμοι είμαστε οι άνθρωποι στο πέρασμα των αιώνων και επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα. Κανένας να μην προκαλεί προβλήματα, γιατί φέρω στο σώμα μου τα σημάδια των πληγών που έχω υποστεί για τον Ιησού Χριστό. Αυτά τα σημάδια ας κρατήσουμε, αδελφοί μου. Ο Απόστολος Παύλος είναι ένας από τους πολλούς που έχουν τα σημάδια του Σταυρού και της Ανάστασης πάνω τους χαραγμένα, στο σώμα και στην ψυχή τους. Και οι σημερινοί Άγιοι, τους οποίους τιμούμε, όλοι, αν σταθούμε μπροστά στο μαρτύριό τους, θα δούμε ότι είναι τα σημάδια των πληγών που υπέστησαν για το όνομα του Ιησού Χριστού και για το οποίο γεγονός και εμείς τιμούμε σήμερα τη μνήμη τους. Το φρικτό μαρτύριο του Χρυσοστόμου Σμύρνης και των άλλων ιεραρχών, που άλλον στάφτηκε ζωντανός, άλλον τον πετάγωσαν και μετά τον κατατεμάχησαν, άλλοι εκτός από τους ιεράρχες, τους οποίους μνημονεύουμε, τους πέντε ιεράρχες, υπήρχαν και ιερομόναχοι, πρεσβύτεροι, ιεροδιάκονοι, λαϊκοί, αδελφοί εν Χριστώ, οι οποίοι πέστησαν τα πάντηλα, άλλους τους κάψαμε. Όλοι αυτοί είναι μάρτυρες, νέφος μαρτύρων και όλοι αυτοί που βαλάνε τα σημάδια, αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος, των πληγών για που έχουν υποστεί για την πίστη τους στον Ιησού Χριστό. Και αυτά θα πει κανείς ότι κάπως μπορούμε να τα νιώσουμε όλοι εμείς που είμαστε εδώ συναρμένοι στην Εκκλησιά μας και ερχόμαστε να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των ιερομαρτύρων. Αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά στο 2022, στην σημερινή μέρα, αδελφοί μου? Τι σημαίνουν αυτά σε μια εποχή που ένας από τους πιο άριστους χειριστές του ελληνικού λόγου, ένας πολύ μεγάλος φιλόσοφος και θεολόγος, έγραψε πρόσφατα την εξής φοβερή πρόταση, μιλώντας για το πώς φθήνει ο ελληνισμός, έκανε μια κριτική του πόσο εμείς πουλάμε την παράδοσή μας, πουλάμε τις ρίζες μας, δεν έχουμε ουσιαστική επαφή με αυτό το μεγαλείο που είναι το πολιτιστικό μεγαλείο του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Και τι λέει η αδελφή μου? Ότι τρία πράγματα, λέει, το χρήμα, η τεχνολογία και οι σωματικές απολαύσεις είναι τα τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ανθρωπολογικού τύπου, του τύπου δηλαδή του ανθρώπου, που κυρίως τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σήμερα. Πράγματι, αν είμαστε τίμοι με τον εαυτό μας, θα δούμε ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων και η μόνη συμπεριλαμβανομένων, να μην βγάζουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, έχουμε αυτές τις έννοιες πάνω-πάνω, οι προτεραιότητες που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, λάθος προτεραιότητες.
Και έτσι τα μαρτύρια αυτών των ιερομαρτύρων σε μια εποχή που, όπως λέει αυτός ο στοχαστής, το χρήμα, το εύκολο κατά προτίμηση κέρδος, παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Η τεχνολογία χωρίς την οποία δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε, εξαρτώμεθα, έχουμε καταντήσει την γνώση μας και την παιδεία μας να την συμπεριλαμβάνουμε και να εξαρτάται αυτή από ένα κινητό τηλέφωνο ή από άλλες μηχανές της τεχνολογίας και δεν ανοίγουμε ένα βιβλίο για να διαβάσουμε και να έχουμε την μόρφωση που είχαμε όλα αυτά τα μέχρι να παραλάβουμε και εμείς αυτή τη σκητάλη που παραλάβουμε στον ένδοξο πολιτισμό μας. Η τεχνολογία και οι σωματικές απολαύσεις που δεν χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο σχόλιο είναι τόσο πια έντονο το φαινόμενο και αυτονόητο. Πώς λοιπόν με αυτές τις προϋποθέσεις να μπορούμε και εμείς να νιώσουμε αυτό το μαρτύριο, πώς να μπορούμε να το οικειοποιηθούμε, πώς να καταλάβουμε εμείς την στάθμιση του Χριστού μας, την δύναμη που προέρχεται από τον Σταυρό του Χριστού, γιατί από εκεί προέρχεται η άφηση όλων των αμαρτιών, από το τίμιο αίμα του. Εκεί το λέει τόσο όμορφο το τροπάριο που το ξέρουμε όλοι, εξηγόρασα σημάση της κατάρας του νόμου, από εκείνη η πηγή της χάριτος. Πόσο εμείς, ο καθένας από εμάς, πρώτος εγώ που σας μιλώ, αδελφοί, ποια είναι η σύνδεσή μας με τον Σταυρό και πώς επομένως θα μπορούσαμε να ελπίζουμε ότι αν μας καλέσουν πάλι οι καιροί, θα μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε την μαρτυρία μας, αν όχι το μαρτύριό μας, γι' αυτό που ονομάζουμε πίστη και πατρίδα. Χρειαζόμαστε αυτήν τη λειτουργική σύναξη. Χρειαζόμαστε κάθε ευκαιρία που μπορούμε να έχουμε να ενωνόμαστε ως σώμα Χριστού, να μεταλαμβάνουμε του σώματος και του αίματός του, να δυναμώνεται η πίστη μας, γιατί αυτό είναι το άπαντον. Αυτό είναι η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να υπάρχει. Πρόσφατα, μία ευλογημένη ψυχή, εδώ, από την περιοχή μας, από την Εορδαία, έζησε ένα θαυμαστό γεγονός. Και ήταν, θα λέγαμε, η άμεση θαυματουργική επέμβαση της Παναγίας Δέσποινας στη γιορτή της, όταν σώθηκε από βέβαιο, θα λέγαμε, θάνατο. Και τι είπε αυθόρμητα αυτή η ευλογημένη ψυχή, που είναι σειρά στις όλες τις ευλογημένες ψυχές που σήμερα επίσης τιμούμε στα 100 χρόνια μετά την καταστροφή. Είπε ότι είναι φοβερή η δύναμη της προσευχής. Έτσι ζούσαν οι δικοί μας. Χρήμα, τεχνολογία, σωματικές απολαύσεις, δεν ξέρω ποια θέση είχαν, αν είχαν σε αυτούς που στους προγόνους μας που φύγανε, ξεριζώθηκαν από Μικρά Ασία, Καπαδοκία, Πόντο. Είχα την ευκαιρία πρόσφατα, αδελφοί μου αγαπημένοι, να είμαι προσκαλεσμένος από τον Πατριάρχη μας στο προσκύνημα της κίνησης της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά στον Πόντο. Φοβερό και ανεπανάληπτο αυτό το συνέστημα να λειτουργείς με τον Πατριάρχη του Γένους εκεί στο μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, το οποίο είναι ένα από τα πολλά θαυμάσια προσκυνήματα, δεν είναι μόνο στον Πόντο. Είναι, όπως σας είπα, σε όλη την Μικρά Ασία, διάσπαρτα τα μεγάλα μνημεία του πολιτισμού μας, του Ορθόδοξου πολιτισμού μας και του Ελληνικού πολιτισμού μας. Στην Καπαδοκία και σε άλλα μέρη όπου υπήρχε ελληνισμό, στην Θράκη, θυμάστε πως μνημόνευε ο πατήρ Αυγουστίνος, Θράκη, Βόρειο Ήπειρο και Κύπρο, έφτανε σε όλες τις κοιτίδες του ελληνισμού. Και αυτοί τι βλέπουμε εκεί πέρα? Και εκεί σε αυτά τα προσκυνήματα και πρόσφατα σε άλλο προσκύνημα μεγάλο που είχα την μεγάλη ευλογία να ζήσω εδώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ότι όπου υπάρχει ομορφιά στον τόπο μας, κρύβεται πίστη από πίσω, αυτή η πίστη στον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστό. Και αυτή την πίστη είχαν οι πρόγονοί μας, γι' αυτό και μεγαλούργησαν. Και το ξέρουμε πολύ καλά ότι τα πρώτα πράγματα που πήραν φεύγοντας άρων-άρων, ξεριζωμένοι από τις αιστείες τους, ήταν τα εικονίσματα, ήταν τα ιερά των ναών. Μερικοί φέρανε ακόμα, η Σμυρνή, αλλά και οι πόντοι του Κάρς φέρανε ακόμα και τις καμπάνες των ναών τους από εκεί. Αυτή είναι η πίστη, ήταν το σέβας, ήταν αυτό που μας χαρακτήριζε όλους μας, αδελφοί μου, και που τώρα νομίζω ότι το ψάχνουμε, το αναζητούμε. Αλλά αυτό δεν αξίζει μόνο να το πούμε και να μείνουμε σε αυτή τη διαπίστωση. Ας έχουμε την προσδοκία μέσα μας ότι έχουμε την δύναμη εδώ στην Εκκλησιά μας, ακόμα και ό,τι στραβό παρατηρούμε να το διορθώνουμε. Δεν μένουμε στην απελπισία.
Δεν μένουμε στις αρνητικές διατυπώσεις. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτή η πίστη στην Σταύρωση φέρνει τη νέα πραγματικότητα, τους νέους ανθρώπους του Χριστού. Και εμείς λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το πράγμα, να δυναμώσουμε την πίστη μας. Να δυναμώσουμε την πίστη μας στον Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού και να είμαστε πρόθυμοι κι εμείς να έχουμε αυτή την αγκαλιά και το φιλότιμο. Είναι γνωρίσματα της φυλής μας, αδελφοί μου, να κουβαλήσουμε κι εμείς τα μικρότερα ή μεγαλύτερα όσα μπορεί να σηκώσει ο καθένας μας από αυτά τα σημάδια της πίστης. Αυτά τα σημάδια της πίστης θα είναι τα ομορφότερα κοσμήματα που ποτέ θα φορέσουμε όλοι μας. Αυτή είναι η ευχή μου σήμερα στη μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν για να χαιρόμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι τον ίδιο μας. Πάντων και αοράτων,
και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιο του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολική και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν πάπτισμα, εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Ευχαριστήσω τον Άγιο Αργυροπόλεως, όπως είπα χθες το Βεσπερινό, το κήρυγμα μου, είναι δικό τους. Είναι κατάγεται, όπως είπα, το πόλεμο από το Παναπάθο για όσοι δεν ήταν, ότι κατάγεται από τα χωριά του Αμηνταίου, του Δήμου Αμηνταίου. Χειροτονήθηκε από τον αείμνηστο γέροντα Αυγουστίνο, Μητροπολίτη τότε Λωρίνης Πρεσπό και Ορβέας, και διάκονος και πρεσβύτερος. Και μετά απεσπάστηκε στη Γερμανία και τον είχαμε ως δικό μας ιερέα και το παρακολουθούσαμε πάντοτε και είχαμε καλές σχέσεις και συνεργαστήκαμε έστω και που μακρόθεν πολύ καλά και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά και αξιώθηκε και αξιωθήκαμε κι εμείς να τον δούμε και επίσκοπον Αργυροπόλεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διαμένει στη Γερμανία πάλι όπως διέμενε ως πρωτοσύγκυρος του Αγίου Γερμανίας. Πάντοτε τον αγαπούσαμε, πάντοτε τον αγαπούμε και τον ευχαριστούμε για όλα ότι η συνεργασία που είχαμε αλλά και για σήμερα που είχε την καλοσύνη να έρθει εδώ την πανηγυρική αυτή ημέρα να μας λειτουργήσει και να μας μιλήσει και τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα τελέσουμε και το μνημόσυνο των Μικρασιακών. Το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωτήνα σπίθα των πεπαιδημένων. Αυτό και τα τυχά των δούλων σου, Κύριε Ελέησον, με τη δεόμεθα υπέρα να